και άσχημο το συμβάν και πρωτόγνωρο για μας και για τις κοινωνίες τοπικές της Καβάλας και της Δράμας. Mm-hmm. Το συμβάν έγινε στις 9.30 ώρα το δρομολόγιο από Καβάλα για Δράμα. Mm-hmm. Στη διαδρομή κάπου πριν από το Δοξάτο, ένας επιβάτης πήγε μπροστά στον οδηγό και τον ενημέρωσε ότι πίσω προς το τέλος του λεωφορείου έγινε ένα περιστατικό, μαχαίρωσε μια γυναίκα κάποιον άντρα. Ο οδηγός αμέσως πήρε τηλέφωνο την αστυνομία. Το Δοξάτο, η αστυνομία σταμάτησε το λεωφορείο. Ναι. Συνέλαβαν αυτά τα δύο άτομα που, να σας πω ότι από πληροφορίες που μας έδωσε ο οδηγός, επιβραστήκαν στο λεωφορείο μαζί. Μάλιστα, άρα ήταν γνωστοί. Ήταν γνωστοί, ναι. Τώρα αν είχαν προβλήματα μεταξύ τους λόγω, μ' ακούσαν και τέτοια. Μάλιστα. Αν κάτι τέτοιο έγινε. Ναι. Η αστυνομία τους έβαλε στο περιπολικό και τους δύο. Πήρε κάποια ονόματα από τους επιβάτες σαν μαρτύρες του οδηγού και τον άφησε την εδώ το λεωφορείο να συνεχίσει. Κύριε Πανταζή, πόσο διασφαλισμένοι είναι οι άνθρωποι των ΚΤΕΛ που δουλεύουν και φυσικά είναι υποχρεωμένοι να μετακινούν τον κάθε ένα άγνωστο πολλές φορές για αυτούς επιβάτη, πολλές και διάφορες ώρες και φυσικά και ώρες που είναι δύσκολο να έχουν την άμεση παρέμβαση σε όποια αστυνομία, σε σημεία. Ξέρουμε τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ τι διαδρομές κάνουν και τι δρομολόγια. Πόσο ανησυχητικό είναι αυτό το συμβάν και τι μέλη γενέστε σε σχέση με την αντιμετώπιση από σας ως επιχείρηση προς τους εργαζόμενους κυρίως, αλλά και το επιβατικό κοινό. Ναι, ναι, κοιτάξτε. Αυτό το γεγονός δεν έχει ξανασυμβεί. Μα φυσικά όλοι μείναμε. Ήταν, ναι. Ένα γεγονός πρωτόγνωρο. Πολύ καλά το είπατε, πρωτόγνωρο, ναι. Τα δρομολόγια που εκτελούμε δεν είναι σε ώρες νυχτερινές. Mm-hmm. Δηλαδή το τελευταίο δρομολόγιο φεύγει 9.30 ώρα. Αυτό είναι το τελευταίο. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή οι επικίνδυνες ώρες. Mm-hmm. Απλώς για Αθήνα καμιά φορά ξέρουμε ότι κάνετε και νυχτερινά δρομολόγια και όλα αυτά. Γι' αυτό το ανέφερα. Δεν έχει γίνει ποτέ κάτι τέτοιο, ναι. Ποτέ κανένα πρόβλημα. Οι οδηγοί μας όμως είναι ενημερωμένοι να ενεργήσουν όπως ενέργησε και ο συγκεκριμένος. Πολύ σωστά, επαγγελματικά. Ναι. Πολύ σωστά και επαγγελματικά. Φυσικά να ειδοποιήσει την αστυνομία και το θέμα έλυσε η αστυνομία. Μάλιστα. Είναι δηλαδή οι επαγγελματίες οδηγοί υπεύθυνοι απέναντι σε οτιδήποτε ανάγκη παρουσιαστεί τόσο για το λεωφορείο όσο και για το επιβατικό κοινό. Και μέχρι στιγμής ό,τι πρόβλημα έχει δημιουργηθεί, όχι τέτοιο ακραίο. Ναι. Αντιμετωπίζεται. Με κάποια προβλήματα υγείας εκείνα συνήθως. Δηλαδή τα ακραία περιστατικά για μας είναι κάποια προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει κάποιος επιβάτης. Μάλιστα. Και αντιμετωπίζουμε φωνάζοντας, ενημερώνοντας το ασθενό, το ΕΚΑΒ, καταλάβετε. Ναι, ναι, ναι. Οπότε, φυσικά. Τέτοιο γεγονός δεν έχει ξαναγίνει. Ήταν μία αρχή για να μας κάνει να ενισχύσουμε ίσως κατά την παραπάνω την όποια έτσι, συμβαίνουν. Κύριε Πανταζή, να πω ένα ευχαριστώ για την ενημέρωση που μας δώσατε. Ευχόμαστε να είναι το τελευταίο. Οι άνθρωποι οι οποίοι θα ήθελα όμως έτσι, ένα λεπτάκι, θα ήθελα έτσι να μας κάνετε και μία αναφορά σε σχέση με τον κορονοϊό και τα μέτρα τα οποία τηρείτε ως επιχείρηση, γιατί πάντοτε ξέρουμε ότι ακολουθείτε το υγειονομικό πρωτόκολλο, αλλά θέλουμε μία ακόμη τοποθέτηση και από εσάς διαστόματος Προέδρου της επιχείρησης. Ναι. Κοιτάξτε, αυτό το φαινόμενο το έχουμε εδώ και 1,5 χρόνο. Ναι. Η επιχείρησή μας λειτουργεί με όλα τα στάνταρ που μας δίνει η πολιτεία. Με απολυμάσεις τακτικές, με καθαριότητα λεωφορείων. Οπωσδήποτε οι μάσκες είναι υποχρεωτικές μέσα στο λεωφορείο και στους οδηγούς και σε όλο τον κόσμο. Τηρούνται δηλαδή όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να νιώθει ασφάλεια και ο επιβάτης αλλά και οι οδηγοί που εργάζονται μέσα στο λεωφορείο. Θέλω να σας πω ότι η πληρότητα αυτή τη στιγμή είναι στο 85%. Πολύ ικανοποιητική σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ξεκινήσαμε από 50%, μάλιστα. Πήγαμε στο 65%, τώρα είναι στο 85%, φυσικά είναι πολύ καλύτερα. Mm-hmm. Αυτό είναι το θέμα της λειτουργίας μας. Μας έχει αφήσει όμως πολλά προβλήματα οικονομικά. Αυτό θα έλεγα. Το θέμα, εντάξει, πληρότητα σε σχέση πάντοτε με το υγειονομικό πρωτόκολλο, αλλά οικονομικά η επιχείρηση μπορεί να ανταπεξέλθει από εδώ και στη συνέχεια, κύριε Πανταζή. Γι' αυτό παλεύουμε. Μάλιστα. Αυτό παλεύουμε τώρα, να μπορέσουμε να το κερδίσουμε, που δεν θα είναι εύκολο. Δηλαδή, εκτιμούμε ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον μια διετία ώστε να μπορέσουμε.
ανανεώσουμε οικονομικά. Και φυσικά είναι μια διετία που ο στόλος θα πρέπει να μπει σε μια διαδικασία ανανέωσης και πολλά και διάφορα τα οποία δεν είναι γνωστά νομίζω στο ευρύ κοινό, κύριε Πανταζή. Είμαστε ήδη σε μια διαδικασία ανανέωσης. Έχουμε ένα ανανεωμένο στόλο, αλλά έχουμε αυτή τη στιγμή γύρω στα 28 λεωφορεία που ήταν ήδη σε κατάσταση αντικατάσταση ανανέωσης. Δηλαδή έχουμε 27 καινούργια λεωφορεία στο περαστικό πιο Καβάλας, που αυτά γίνανε με δάνεια, με κατάλαβε με leasing. Δεν έχουν δανειστεί άνθρωποι για να κάνουν αυτές τις αντικαταστάσεις και μας βρήκε σε μια δύσκολη εποχή αυτή η αντικατάσταση για όλους τους μετόχους και θα σας λέω ότι θα θέλει μεγάλη προσοχή και από μέρος μας σαν διοίκηση ώστε να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε αυτές τις δυσκολίες.